δώσω μια περισσότερη ενημέρωση και εικόνα. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα στην περιοχή από το πλησίον του χωριού Αγαλάκη, Λιωμένο και Κορακονήσι, σε δύσβατο σημείο μέσα στη Ρεματιά και σε πεκόφικη περιοχή. Είναι αρκετά μεγάλα τα μέτωπα και έχουμε συνεχώς πυροθερμικό φορτίο. Και το άλλο επικίνδυνο μέτωπο είναι από τη χθεσινοβραδινή πυρκαγιά που άρχισε 12 η ώρα τη νύχτα από το χωριό, πάνω από το χωριό Γαλάρο με Λαγκαδάκια, και έχει πάρει κατεύθυνση την πλαγιά του βουνού και κατευθύνεται δυτικά στην κορυφογραμμή που μπροστά υπάρχουν δύο χωριά, το Κυλιογωμένο και ο Άγιος Ανδρέας. Η ένταση των ανέμων αυτή την ώρα πώς είναι, κύριε Ματσέοπουλε? Είναι αρκετά, είναι γύρω στα 5 με 6 υποφόρ δυτική άνεμη που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο της κατάρρευσης. Και βέβαια θα γίνεται ρήψη νερού έως και τουλάχιστον τις 9, θα συνεχίσουν τα εναέρια μέσα να... Εναέρια μέσα εδώ και αρκετές ώρες δεν υπάρχουν στην περιοχή, διότι με τις πυρκαγιές που έχουν γίνει στην νομό Ηλίας τις 4 και επειδή χρειάστηκε από εκεί, έχουν πάει για να κλήθηκαν ενισχύσουν. Κλήθηκαν να συνδράμουν στα άλλα πύρινα μέτωπα, μας λέτε. Πήγαν να συνδράμουν από εκεί, γιατί ήταν πιο δυσκολία, ειδικά στην Αμαλιάδα. Χρειάστηκε να γίνει και απομάκρυση σε ένα χωριό των κατοίκων. Τελικά αποφέχτηκε, και γιατί υπάρχουν και 4 φωτιές στο νομό Ηλίας. Μάλιστα. Θέλετε να μας δώσετε μια συνολική εικόνα έτσι των χερσαίων δυνάμεων που επιχειρούν αυτή την ώρα στο νησί? Εδώ στο νησί επιχειρούν, είμαστε 30 πυροσβεστικά οχήματα με 90 άνδρες, 20 άτομα πεζοπόρο τμήμα από την ΕΜΑΤ, καθώς και 20 φαντάρι. Το θέμα είναι εδώ ότι κλείνουμε το δεύτερο 48ωρο. Από τις 22 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε αυτές τις δύο μέρες, έχουν οριοθετηθεί 10 και οι υπόλοιπες 12 δεν έχουν οριοθετηθεί και, όπως προανέφερα, υπάρχουν πύρημα μέτωπα. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολλές οι πυρκαγιές που μπήκαν, με αποτέλεσμα να έχει γίνει και διασπορά των δυνάμων για να καλυφθεί όλη η περιοχή και να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε αυτές τα πύρινα μέτωπα που έχουμε. Κύριε Ματσέοπουλε, για ποιο κομμάτι του νησιού μιλάμε? Οι πυρκαγιές στα 24 πήγαν, άρχισαν από το πάνω από τις Αρικές στο Καταστάρι, και ενώ είχε τεθεί η πυρκαγιά σχεδόν οριοθετητή, άρχισε η πυρκαγιά στον Αγαλά. Μετά από λίγο τις βραδινές ώρες είχαμε ταυτόχρονα 6 πυρκαγιές στην περιοχή της Βολήμος, στον Άγιο Νικόλαο, στο πάνω από το Γαλάρο, στο Καμπί, στο Βασιλικό, μεταξύ Καλαμάκη, Λαγανά, και αυτά έγιναν μέσα σε σχεδόν, δεν έχουμε συμπληρώσει 24 ώρα. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να έχετε καλή πραγματικά συνέχεια, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Πραγματικά.